σχετικά με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγείων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Το αντικείμενο της συζήτησης σήμερα αφορά μόνο την έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και την αποδοχή για να συμμετέχει ο Δήμος μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πω δύο λόγια μόνο για το πρόγραμμα. Λοιπόν, καταρχήν ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία πρόταση. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό του προγράμματος είναι 300.000 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν μία πρόταση ξεπεράσει τον προορισμό δεν μπορεί να αποβληθεί, εκτός ότι κάθε Δήμος ή κάθε τελικός δικαιούχος θα πρέπει να δεσμευτεί ότι το υποβλέον ποσό θα το καλύψει είτε από άλλο πρόγραμμα είτε από ίδιους πόρους. Λοιπόν, η πρόταση που κάνουμε εμείς σαν Δήμος, και εδώ θέλω να πω ότι ο Δήμος ανταποκρίνεται σε ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την κοινωνία, δηλαδή σύμφωνα με το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο, το νόμο 40-30 του 12 και ειδικότερα το άρθρο 9 που αφορά τις υποχρεώσεις των Δήμων για τη διαχείριση και την περιστροφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οφείλει να κάνει καταφύγια, προσωρινά καταφύγια αδέσποτων ζώων. Σε αυτό το πνεύμα συμβάλλει ο Δήμος, έχει αποφασίσει να πάρει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα με μια πρόταση οργανωμένη. Λέω ότι στην παρούσα φάση θα υποβάλει μόνο το φάκελο για να υποβληθεί η πρόταση και να ενταχθεί. Θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο, το οποίο θα έχει να κάνει με την υποβολή και την χρηματοδότηση όταν θα ρυθμιστεί και ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, η πρόταση αφορά ένα κτίριο υφιστάμενο στο Βουκατζικό, στην εκτός και δύο περιοχή, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Είναι κτίριο που κατασκευάστηκε με νόμιμη υποδομική άδεια του 1985 σαν στέγαστρο σφαγής ζώων. Έχει τις κατάλληλες υποδομές. Είναι ένα κτίριο που πληρεί τις προϋποθέσεις με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, εννοείται, τις τεχνικές παρεμβάσεις, τις οποίες ζητάμε να συγκρίσουν τη χρηματοδότηση. Θεωρητικά θα καλύψει μια αριθμό θέσεων 12 περίπου και παραπάνω από ό,τι θα δούμε για προσωρινή φύλαξη. Ο προϋπολογισμός ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όπου να έχει οριστικοποιηθεί, δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ανταποκριθούμε στους όρους της πρότασης. Καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει ομόφωνα μια τέτοια απόφαση, γιατί είναι ένα θέμα που, όπως είπα και στην αρχή, και είναι γνωστό που έχει πάρει παραναντικές διαστάσεις, θα λύσει το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον Δήμο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κύριε Βασιλιάδη. Μια ερώτηση να κάνω. Αυτό που αναφέρατε αφορά την επισκευή, τη συντήρηση, είπες, και υπάρχουν λίγο απλά αφορά τη διαδικασία σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, υπάρχουν δύο ειδών δαπάνες. Η πρώτη δαπάνη αφορά κατασκευή καινούργιου κατοικίου. Η δεύτερη δαπάνη αφορά επισκευή φυστάμενου. Εδώ είμαστε εμείς. Έχουμε ένα φυστάμενο κτίριο, το οποίο με τις αυτές τις εργασίες θα το μεταφέρουμε σε κατασκευή και αδέσποτο. Η τρίτη κατηγορία αφορά προσθήκη κτηριακών εγκαταστάσεων στο φυστάμενο. Δεν αφορά συντήρηση, σκύλο κλπ. Δεν υπάρχει διάρκεια. Άγρος, στο έργο του άνθρωπου να βρουν ένα μεγάλο κόπο για να κάνουν ένα μεγάλο μεταφύγιο.
αυτό έχει παρέλθει, είναι μόνο για το Δήμο του Άρκου, σου, εσύ που αυτό το καταφύγιο. Αυτό φαντάζομαι δεν σας το είπα, σε εσάς που προκάτω πόσο σας το είπα. Σε μένα. Σε μια ερώτηση είχα κάνει. Εδώ στο Δήμο του Άρκου. Όχι, έξω. Α, έξω, εντάξει. Γιατί χρονικά λέμε πως έχω χάσει τις ώρες. Όχι, όχι. Σας πω και. Γιατί το λέω. Και αφού γίνεται τώρα αυτό το καταφύγιο που θα γίνει, ας πούμε, αν γίνει, γιατί ο πρόεδρος του χωριού μαζεύει υπογραφές από τους κατοίκους για να μαζέψει τα δέσποτα, να τα κάνει εκεί, να τα πάει πού, αφού δεν υπάρχει καταφύγιος. Του συγχωρείτε. Κύριος Δημόλος. Να μην απαντήσει. Όχι, να μην απαντήσει. Το προσωρινό δεν το αποφασίζουμε. Το προσωρινό όμως σύμφωνα με τον νόμο 42-35 που χρησιμοποίησε το άρθρο 9 του αρχικού νόμου, θα πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Το 1900 και η Σουηδία των Ελλήνων αποφάσισε ένα νόμο. Ψήφισε ένα νόμο για τη διαχείριση των ανέργων ζώων στην περιοχή. Ναι, μετά τι γίνεται, θα σας πω. Τα καταφύγια, διαβάζω, το άρθρο 9, το κομπημένο, τα καταφύγια αδέσποτο ζώο στην περιοχή, το άρθρο 9 αφορά τις αρμοδιότητες των Δήμων. Το νομοσχέδιο αυτό δεν αφορούσε τόσο πολύ τους Δήμους. Αφορούσε τη διαχείριση των αδέσποτων τους ιδιώτες. Αυτούς που κατέχουν στους ιδιώτες, τους ιδιοκτήτες των ζώων. Οι Δήμοι πήγαν, είναι οι πρωτοβάθμιες δομές που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Έχουν οργανωμένες δομές, εγκαταστάσεις, υπαλλήλους. Γι' αυτό πήγαν οι Δήμοι. Θα μπορούσαν να είναι περιφέρειες. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων στην Τουρκία αποτελούν ως προσωρινής παραμονής και περίπλευσης. Και η ίδρυση της Τουρκία διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του 77 και του 78. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα αδέσποτο ζώο το οποίο κυκλοφορεί έξω, γιατί αδέσποτα ζώα δεν έχουμε τώρα. Μια ζωή είχαμε αδέσποτα ζώα. Όταν θα προκύψει ένα ζήτημα και δεν ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη, κάποιος πρέπει να το φροντίσει. Αυτή ήταν η έννοια. Ποιος θα το φροντίσει, ο Δήμος. Μέχρι τώρα θέλω να πω κάτι το οποίο έχει σημασία και πρέπει να το καταλάβουμε. Από το 2010 και μετά, στους Δήμους, το κράτος φόρτισε ένα σωρό αρμοδιότητες. Τα ξέρουμε όλοι αυτά, με τον νόμο του Καρυπλατή, χωρίς τους χώρους και χωρίς το προσωπικό. Πώς είναι δυνατόν να ανταποκριθούν οι Δήμοι σε τέτοιες αυξημένες υποχρεώσεις όταν δεν έχουν λεφτά, όταν δεν έχουν πόρους. Τώρα βγήκε ο Φιλόδημος 9 χρόνια μετά να χρηματοδοτήσει τους Δήμους να κάνουν καταφύγια. Και το νομοθετικό πλαίσιο επίσης τροποποιήθηκε η ολοκληρώθηκε πριν 3 χρόνια. Άρα για να τις προσωπικοποιήσει σήμερα που θα πάει το ζώο, θα το φροντίσει ο Δήμος με τον συμβιβλημένο κτηνίατρο και με αυτά που βλέπουμε, και το αφήσει ελεύθερο. Δεν θα πάει να μείνει, δεν θα κάνει ξενοδοχεία ζώων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον από το νόμο. Και ο νόμος αυτός, από ό,τι διαβάσαμε, γιατί είναι κάποια καινούργιες έννοιες, έγινε με εισηγή φιλοσοφικών οργανώσεων, με μεγάλη διαβούλευση. Και κυρίως αφορούσα τα καταφύγια. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τους μεγάλους Δήμους κυρίως, που έχουν προσωπικό. Σκεφτείτε τώρα ότι άνω στο Δήμο της Τωρίου ή σαν μικρό Δήμο γίνονται καταγγελίες συνδυαστικά, λέω τώρα όπως γίνονται καταγγελίες, για αυθαίρετα ή αυθαίρετες εργασίες, γίνονται 10-20 καταγγελίες. Θα πρέπει ο Δήμος να παρατήσει δουλειά. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, οι συγγραμματείς, οι παρατήσεις, να παρατήσουν μέσα μια φίλη μέσα μια σουλιά. Δεν νομίζω να είναι αυτό το πνεύμα του νόμου. Δεν γίνεται διαφορετικά χωρίς προσωπικό να διαχειριστείς ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα και ένα μεγάλο μέγεθος. Άρα η έννοια της προσωρινότητας έχει αυτή την περίπτωση. Αυτό. Λοιπόν, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και επίκαιρο. Έχουν το τελευταίο διάστημα δημιουργηθεί πολλά επεισόδια. Έτσι, και στο συγκεκριμένο χωριό, για το οποίο μιλάμε ότι θα γίνει το καταφύγιο, αλλά και σε άλλα χωριά. Και προφανώς όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι ό,τι καλύτερο και δεν μας τιμάνε για την εξέλιξη για την κατάσταση. Με μεγάλη έκπληξη, κύριε Πρόεδρε, ακούω ότι το καταφύγιο τώρα και θα καταθέσουμε τώρα την πρόταση. Γιατί στο παρελθόν είχα ακούσει ότι αυτό το καταφύγιο του Βουγκατσικού λειτουργούσε και διαστόμαξε ο Δημάρχος. Πού το ακούσα το κρίσιμο. Το άκουσα, πολλές φορές. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε ανακοινώσει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα ακούσετε λίγο τον κανόνα. Αν θέλει μετά ο κύριος Δήμαρχος, σε παιδί.
Αν θέλετε και εσείς να ενημερώσετε όμως. Αυτό κάνω. Δεν με αφήνω, δεν μου αφήνω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω συγκεκριμένα μια κοιτέθηκε του προσωπικού που και πότε είπα ότι το προσωρινό καταφύγιο του Βουχαριστού δούλευε. Συγκεκριμένα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι πράγματι είναι πολύ απαραίτητο και πολύ αναγκαίο να γίνει αυτό το καταφύγιο. Το δυνατόν γρήγορα και όχι μόνο για 12 θέσεις. Το πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι για 12 θέσεις. Εκτός βέβαια εάν οι εκτάσεις στις οποίες προτείνεται ότι θα γίνει δεν υπαρκούν. Δεν υπαρκούν. Αν δεν υπαρκούν, να βρούμε άλλες εκτάσεις οι οποίες θα είναι μεγαλύτερες προκειμένου να κάνουμε ένα καταφύγιο στο οποίο θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε πολύ περισσότερα ζώα. Γιατί με τα 12 ζώα δεν νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Sorry. Και πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Πρόεδρε, μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι αποφασιστικό όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι ο Δήμος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Ο Δήμαρχος είναι εκτελεστικό όργανο και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό θα το τονίζω σε κάθε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, γιατί είπε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος ότι δεσμεύομαι εγώ. Αλλά το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσει και θα αποφασίσει. Όχι ο Δήμαρχος. Το πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας. Ότι αποφασιστικό όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Επί το προσωπικό μόνο ο κύριος Δήμαρχος, αν θέλει να απαντήσει. Όχι, πρέπει να μου πείτε πότε και πού το είπα. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν θα λέμε, το πετάμε και άμα πιάσει έφτασε, άμα δεν πιάσει το ξεχνάμε. Παρακαλώ, πότε και πού είπα ότι λειτουργούσε το προσωρινό καταφύγιο στο Βουχαριστικό. Ξεκάθαρα. Απαντήστε. Αυτό που είπα σου, ότι να πάρω και κατηγορήσω, θα σας κατηγορήσω για αυτά που είπατε και θα πω χρόνο και τόπο. Αυτά τα δείτε τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν απολύτως και ταυτοποιούν τα λεγόμενα ενός ανθρώπου. Ο τόπος και ο χρόνος που είπε κάτι. Παρακαλώ, είπατε προηγουμένως κάτι και απαιτώ από τη στιγμή που ήταν προσωπικό να δηλώσετε εδώ ενώπιον όλων πού και πότε είπα αυτό που είπατε. Αλλιώς ζητήστε συγγνώμη δημόσια και πείτε ότι είπατε ανακρίβεια. Όχι, ανακρίβεια δεν είπα, κύριε Πρόεδρε. Ανακρίβεια δεν είπα, όμως ο κύριος Δήμαρχος απευθυνόμενος σε συνδημότητες μας, είπε ότι θα σταματήσω το... Μην αλλάζετε κουβέντα! Μην αλλάζετε κουβέντα! Είπατε ότι εγώ... Την ιστορία του καταφύγιου. Τι είπα? Βουχαριστικού. Τι είπα? Τι δεν θα το κάνω. Τι είπα? Αυτό είπατε προηγουμένως. Τι είπα? Αυτό είπατε, κύριε Πολύνε, σε εσάς απευθύνομαι. Ξέρετε πολύ καλά το τι είπε. Ή θα αναιρέσει αυτό που είπε, έτσι, για να συνεχίσει η κουβέντα ή να ξέρουν επιτέλους το τι λέμε. Τι να αναιρέσω, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι να αναιρέσω. Ναι, ναι. Πριν είπατε πως ακούσατε ότι ο Δήμαρχος είπε ότι το καταφύγιο λειτουργεί. Ότι το καταφύγιο Βουχαριστικού λειτουργεί. Το καταφύγιο Βουχαριστικού δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει γιατί είναι θέμα δικό του ότι θα του σταματήσει. Του είπε σε καθόλου του Βουχαριστικού. Μισό λεπτό. Κύριε Γραμματέα, γυρίστε πίσω και πάρετε δημόσια το τι είπε. Δημόσια, όπως βάλετε προηγουμένως. Τη δήλωση που είπε προηγουμένως. Εδώ, να τα ακούσουμε όλοι. Δεν θα ζέψουμε εδώ τόσοι άνθρωποι. Να ξέρουμε το τι λέμε. Είπατε ότι εγώ δημόσια είπα ότι το καταφύγιο του Μετσικού λειτουργούσε. Δεν θα λειτουργήσει. Λειτουργούσε, είπατε. Εντάξει, μπορεί εκεί, αν υπόθηκε έτσι, να ήταν η μερίδα του λόγου. Ωραία. Ευχαριστώ. Εντάξει.
Δεν θα δημιουργήσει. Εγώ είπα δεν θα δημιουργήσει. Έτσι είπατε εσείς. Την μια λέτε υπουργός, την άλλη είπα δεν θα αποφασίσει τι θέλει μας. Το είπε σε εμένα. Σε εμάς το είπε. Εγώ, σε εμάς, σε εσάς. Για να λέω, για να το πούμε τέλος. Άνοιξε το πρόβλημα. Δεν θα μπορούσα να πω ότι εδώ πέρα. Δεν θα μπορούσα να πω ότι εδώ πέρα. Σα παρακαλώ, κύριε Βόλτα. 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 Σα παρακαλώ, κύριε Βόλτα.
ούτε για να είναι υπερασπιστικό. Καλώς σας, δεν ξέρω τέσσερα πέντε άτομα, εσείς που έφεσαι.